Καλημέρα σας. Υιοθετώ το πρωτόκολλο από προηγουμένως. Απλά θέλω να πω ότι είμαστε ευγνώμονες που τόσο η εκτελεστική, η νομοθετική, η εξουσία, η τοπική αυτοδιοίκηση εκπροσωπούνται σε ανώτατων επίπεδων και πραγματικά αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για την διεξαγωγή του δεύτερου Cyprus Forum Cities. Τα συνέδρια τοπικής αυτοδιοίκησης αυξάνονται διεθνώς, γιατί αυξάνεται και η σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είναι σημαντικό και η Κύπρος να έχει το δικό της συνέδριο για να συζητούμε και μεταξύ μας, αλλά για να συνδεόμαστε με τη διαδικασία παραγωγής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Όπως πάντα, προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο συμπεριληπτικοί γίνεται. Εκτός από αξιωματούχους εν όψη εκλογών, καλέσαμε και κάποιους υποψηφίους των δύο μεγάλων πόλεων Λευκωσίας και Λεμεσού. Και επίσης, έχουμε μαζί μας και περιφερειάρχες. Και για πρώτη φορά, μας έκαμε την τιμή να είναι μαζί μας και ο εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής κοινότητας Λευκωσίας, ο κύριος Μεχμέτ Χαρμαντζέ. Όπως είπε ο Σιμεών Τσομόκος στο φόρουμ των Δελφών την προηγούμενη εβδομάδα, οι λύσεις ξεκινούν πάντα όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν συνειδητά να συσκεφτούν γύρω από έναν τραπέζι. Και όταν λέμε άνθρωποι, κατά την δική μας ερμηνεία της παραγωγής πολιτικής, εννοούμε τους πολιτικούς, τους τεχνοκράτες και τους ενεργούς πολίτες. Για την περίοδο 2021-2027, ο στόχος 5 της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, με τίτλο «Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», έχει εισαχθεί ως ενισχυμένη δέσμευση για την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης. Και τουλάχιστον το 8% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να επενδυθεί σε προτεραιότητες και έργα που επιλέγονται από τις ίδιες τις πόλεις και βασίζονται στις δικές τους στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης. Επομένως, οι συζητήσεις για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης βοηθούν στο να ενισχύσουν συμμετοχικές προσεγγίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για να κάνουν τις πόλεις όσο πιο όριμες γίνεται, για να μπορέσουν να απορροφήσουν κονδύλια με τον σωστό τρόπο και να τα αξιοποιήσουν σωστά. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τον Δήμο Λεμεσού και τον Δήμαρχο κύριο Νικολαϊδίν προσωπικά για την τόσο θετική διάθεση να διοργανώσουμε μαζί αυτών των ετήσιων συνέδριων. Το ίδιο και το ΤΕΠΑΚ, τον Πρίτανιν, τον κύριο Ζαφίριν, που εδώ και πολλά χρόνια στηρίζουν τις δράσεις μας. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τους χορηγούς, υποστηριχτές και κυρίως τους συνεργάτες γνώσης, όπως τους αποκαλούμε, που συμβάλλουν με την επιστημονικότητά τους στο να στηθούν τα πάνελς, να επιλεγούν οι ομιλητές και να ασκηθεί πίεση για υλοποίηση των εισηγήσεων και δεσμεύσεων την επόμενη μέρα. Τέλος, ευχαριστώ την ομάδα του Oxygen, τον Γιώργο, την Νίκη, τη Χαλιτέ, την Μίριαν, την Άντριν και τους υπόλοιπους που προετοιμάζουν αυτά τα συνέδρια εδώ και πολλούς μήνες. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω για το Cities Forum, όπως ονομάζεται, το οποίο είναι το πιο σημαντικό συνέδριο τοπικής αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκών επίπεδων και διοργανώνεται από την DG Regio. Του χρόνου του 2025 θα γίνει το έκτο, γίνεται κάθε δύο χρόνια, έγινε μέχρι τώρα σε Ρότερνταμ, Βρυξέλλες, Τωρίνο και στο Πόρτο της Πορτογαλίας και οι αιτήσεις για την επιλογή της πόλης που θα το φιλοξενήσει για το 2025 ολοκληρώνονται στις 14 Μαΐου. Οπότε ενθαρρύνουμε και καλούμε είτε τον Δήμαρχο Λεμεσού είτε τους δήμαρχους των άλλων τριών αστικών κέντρων να υποβάλουν αίτηση και να φέρουν αυτήν την διοργάνωση στην Κύπρο του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ.